Σα είναι ευλογία για μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Αλέξη, στην πέμπτη τριμερή σύνοδο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Πιστεύοντας ότι θα είναι το ίδιο παραγωγική όσο και οι προηγούμενες, λαμβανομένων υπόψη και των νέων τομέων δράσης που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Ήδη χτες είχαμε την επίσημη επίσκεψη του Αιγυπτίου Προέδρου, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις, καταλήξαμε σε τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που επεκτείνονται και στις τριμερείς προσπάθειες που καταβάλουμε και θα είναι αντικείμενο και των σημερινών μας διαβουλεύσεων. Θα ήθελα να πω ότι ενώ σε εσάς η κακοκαιρία ήταν κατάρα, σε εμάς η έλευσή σας έφερε την ευλογία των βροχών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τα ίδια καιρικά φαινόμενα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δυστυχώς βρέθηκε υποχρεωμένη να αντιμετωπίσετε. Και πάλι σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι χαρά μου να βρίσκομαι στην Κύπρο. Είχα καιρό να έρθω και έρχομαι με μεγάλη χαρά. Θέλω να επισημάνω ότι αυτό το διάστημα που έχω μια στενή συνεργασία, πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει κάτι σημαντικό. Έχει αναδειχθεί η Ελλάδα και η Κύπρος ως δύο χώρες που αποτελούν πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Με τις τριμερείς αυτές συνεργασίες, με την Αίγυπτο, μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή, αλλά και με το Ισραήλ, το Λίβανο, την Ιορδανία, καθίσταται η Κύπρος με την Ελλάδα, παράγοντας σταθερότητας σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλω να σε ευχαριστήσω επίσης για την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που από την πρώτη στιγμή επιδείξατε στην μεγάλη καταστροφή, μεγάλη τραγωδία που ζήσαμε. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε εμάς στην Ελλάδα φαινόμενα πλημμυρικά, εδώ μεγάλη ανομβρία. Έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας να αντιμετωπίσουμε το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη. Και εύχομαι μαζί με την βροχή να φέρουμε και ελπίδα στον κυπριακό λαό που δικαιούται ένα μέλλον καλύτερο και δικαιούται μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Εκτός από τα γεωπολιτικά λοιπόν και το κυπριακό βέβαια. Είναι γεωπολιτικά, είναι αγωγή.